Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού δεν κατόρθωσε να αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης, αλλά η επιτυχία εξακολουθεί να είναι μεγάλη και το μπάσκετ ο καλύτερος πρεσβευτής μας. Ας παρακολουθήσουμε κρίσιμα στιγμιότυπα του αγώνα. 59-57. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Δεν πρόλαβε ο Τσοφρέσα. Ο χρόνος δεν προχώρησε. Το μισ πάσπαλι. Πρέπει να μπει. Star play. Όχι. Ο Ολυμπιακός κάνει το κύπελο πρωταθλητριών. Η Μπαρτσελόνα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. 4 δευτερόλεπτα. 4 άστοχα σουτ. Οι θεοί κάνουν και αυτοί λάθη. Οι πιστοί κλαίνε, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Τα παιδιά του Πειραιά δεν τα κατάφεραν. Η Μελίνα όμως έτσι κι αλλιώς είναι περήφανη. Η ομάδα της, ο Ολυμπιακός, αλλά και ο Παναθηναϊκός που κέρδισε την τρίτη θέση, ήταν και στην Ιερουσαλήμ οι καλύτεροι προσδευτές μας. Στην άλλη γωνιά του πλανήτη, στην Ουάσιγκτον, κορυφώνεται το ενδιαφέρον για τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου με τον Αμερικανό Πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, που θα δώσει σε λίγο δεξίωση από τον Μπρέαλ Χάους προς τιμήν του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σήμερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με την ηγεσία της Βουλής και της Γερουσίας και συνεχίζονται οι επαφές της ελληνικής αντιπροσωπείας για την προώθηση των οικονομικών στόχων αυτής της επίσημης ελληνικής επίσκεψης. Από την Αμερικανική πρωτεύουσα μας ενημερώνει η Ιρούλα Καμπουριάνη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από την Ουάσιγκτον. Ενώ η κρίση στη Βοσνία παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, ύστερα και από την σκλήρινση της αμερικανικής τάσης έναντι των Σέρβων, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου άρχισε ουσιαστικά σήμερα την επίσημη επίσκεψή του στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Το Βοσνιακό είναι το κυρίαρχο θέμα στο Capitol Hill, όπου πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με την ηγεσία του Κογκρέσου. Και είναι και το πρώτο θέμα στην ατζέντα του Bill Clinton, ο οποίος αύριο θα υποδεχτεί επισήμως τον Λευκό Οίκο τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αντιφατικά είναι τα δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου για την επίσκεψη του Ανδρέα Παπανδρέου εδώ, σκοπός της οποίας είναι να αναδείξει τον ηγετικό, πολιτικό και οικονομικό ρόλο της χώρας μας στα Βαλκάνια. Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι με άρθρο του στους New York Times, ο Ρόμπερτ Κάπλαν προτρέπει τον Αμερικανό Πρόεδρο να πιέσει τον Ανδρέα Παπανδρέου να άρει το εμπάργκο σε βάρος των Σκοπίων και να σταματήσει να διακόψει τις σχέσεις με τους Σέρβους. Αντίθετα, στους Times της Ουάσιγκτον, ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ο Ρότζερ Φοντέιν, εκθέτει την έκρηθμη κατάσταση που επικρατεί στα Βαλκάνια και νουθετεί τον Αμερικανό Πρόεδρο να ακούσει πολύ προσεκτικά τι θα του πει αύριο ο Ανδρέας Παπανδρέου. Να δούμε το ρεπορτάζ. Με την ηγεσία του Κογκρέσου συναντήθηκε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, πρώτα στο γραφείο του αρχηγού της πλειοψηφίας γερουσιαστή George Mitchell και στη συνέχεια στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής Thomas Foley. Σε λίγη ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Bill Clinton παραθέτει δεξίωση στο Blair House προς τιμήν του Ανδρέα Παπανδρέου και της ελληνικής αντιπροσωπείας. Έτσι άρχισε ουσιαστικά σήμερα η επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος αύριο, ύστερα από 30 χρόνια, θα διαβεί το κατόφλι του Λευκού Οίκου για να εκθέσει στον Αμερικανό Πρόεδρο τις ελληνικές θέσεις για το Βοσνιακό, το Σκοπιανό, το Κυπριακό, τα Ελληνοτουρκικά. Η προσπάθεια είναι ακριβώς αυτή, να υπάρξει κατανόηση για τις ελληνικές θέσεις. Γι' αυτό και αύριο στις συναντήσεις, τόσο στην κατηδίαν συνάντηση του κ. Παπανδρέου με τον κ. Κλίντον, όσο και στη συνάντηση των αντιπροσωπιών, θα γίνει σε βάθος ανάλυση της καταστάσεως όσο αφορά τα εθνικά μας θέματα και κυρίως εκείνων των Σκοπίων. Θεματικά δεν ξέρω αν θα είναι τα αποτελέσματα. Εμείς θέλουμε να είναι ρεαλιστικά. Παρά το ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα που υπάρχει στην Ουάσιγκτον για τους Σέρβους, ο Ανδρέας Παπανδρέου θα εμείνει στις πάγιες ελληνικές θέσεις. Νομίζουμε ότι η ελληνική θέση πρέπει να εισακουστεί, διότι η ελληνική θέση στα Βαλκάνια είναι πάντα υπέρ της ειρήνης και υπέρ της συνεργασίας και όχι υπέρ των συγκρούσεων. Παράλληλα, συνεχίζονται στην Αμερικανική πρωτεύουσα οι επαφές της ελληνικής αντιπροσωπείας για την προώθηση των οικονομικών στόχων της επίσκεψης. Αύριο υπογράφεται πρωτόκολλο συνεργασίας για την ενθάρρυνση μεικτών ελληνοαμερικανικών επενδύσεων στα Βαλκάνια. Το μήνυμα το οποίο περάσαμε και έχουμε αρχίσει να περνάμε και θα περάσουμε και αύριο στον πρόεδρο Κλίντον, στην συνάντηση τη σημαντική που θα έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Λευκό Οίκο, στην Αμερικανική πλευρά, είναι ότι η ελληνική οικονομία μπαίνει σε μια φάση ανάκαμψης και ανάπτυξης και παράλληλα θα σημειώσουμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχει σημειωθεί μια δυναμική διείσδυση του ιδιωτικού τομέα του ελληνικού στα Βαλκάνια και τις χώρες του Οξύνου Πόντου. Από την Ουάσιγκτον, κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.
Και εμείς να συνεχίσουμε στο δελτίο μας. Στη Χαλκιδική θα αρχίσει αύριο το τρίτο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος του κόμματος, Μιλτιάδης Εύερ, το χαρακτήρισε συνέδριο εξυγχρονισμού. Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις και με κοινή τη θέση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ότι παρά τις επιμέρους διαφορές προέχει η ενότητα του κόμματος, αρχίζει εδώ στη Χαλκιδική το τρίτο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Εύερ και τα άλλα 1.285 στελέχη βρίσκονται ήδη στο ξενοδοχείο Άθος και ετοιμάζονται για την τριήμερη μάχη του συνεδρίου. Όπως μας έλεγαν στενοί συνεργάτες του κυρίου Εύερ, το πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν ανησυχεί για την πορεία του συνεδρίου, αισθάνεται ιδιαίτερα ισχυρός, αλλά και δεν αποκλεί, αν προκληθεί έντονα από τους εσωκομματικούς του αμφισβητείας, να θέσει θέμα επιβεβαίωσης της ηγεσίας του από το συνέδριο. Ο κύριος Εύερ, φτάνοντας στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, δήλωσε: «Επισημαίνουμε τη μεγάλη σημασία που δίδουμε ως κόμμα στην Μακεδονία μας. Είμαι πεπισμένος ότι το τρίτο συνέδριο θα είναι συνέδριο εξυγχρονισμού, ενός νέου μηνύματος προς τον ελληνικό λαό για ευτυχία του ανθρώπου, πρόοδο.